Να σα διακόψω, ναι, κύριε Νούλα, βεβαίως. γιατί δυστυχώ επιβεβαιώνονται τα χειρότερα. Έχουμε την επίσημη ενημέρωση πλέον από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Νίκο Παπαϊφσταθίου, ο οποίο μα ενημέρωσε ότι δεν μεταφέρθηκε με αστονοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά με ιδιωτικό ΙΧ αυτοκίνητο στο νοσοκομείο τη Μιτυλίνη μία πανθρακωμένη γυναίκα. Οπότε επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από, το ποιο, από τα πιο επίσημα χείλη, ότι έχουμε μία επιβεβαιωμένη νεκρή, μία πανθρακωμένη γυναίκα από τη φωτιά μέσα στον καταβλισμό τη Μόρια που είχαμε νωρίτερα. Από το, η πληροφορία μα έρχεται από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Παπεύσταθίου, ο οποίο μας είπε, γιατί μας είπε πριν η συνάδελφο που συνδεθήκαμε, ότι δεν, ότι δεν είχαν πληροφορίε από το ΕΚΑΒ, δεν μεταφέρθηκε με αστεροφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε από αυτοκίνητο, από ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητο. Είδαμε και εδώ τι τις εικόνες που συνεχίζουμε να βλέπουμε που διακρίνεται βέβαια με δυσκολία η μεταφορά αυτής της τη γυναίκα γυναίκας από τους υπόλοιπους πρόσφυγες και μετανάστες ήταν αν μπορούμε να καταλάβουμε καλά η γυναίκα θα βρισκόταν κοντά στο κοντέινερ που πιθανότατα από βραχική ο κύριο Μουτζούρη μα είπε από βραχική Μένει όλα αυτά το ανακριτικό τη πυροσβεστική και έρευνα τη αστυνομία να δείξουν ακριβώ τι έγινε σίγουρα αυτό που σα μεταδίδουμε τώρα. Δυστυχώ πλέον δεν υπάρχει επιφύλαξη για την επιβεβαιωμένη είδηση για μια νεκρή γυναίκα, μια πανθρακωμένη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τη Μιτιλίνης μέσα από τον καταβλισμό τη Μόρια με αυτοκίνητο.